Εδώ στο σχολείο μας, στα εκπαιδευτήρια Βουγά, υπάρχει ένας μετεωρολογικός σταθμός τύπου Davis, όπου είναι συνδεδεμένος με το Εθνικό Στερεοσκοπείο των Αθηνών και κάθε 10 λεπτά δίνει δεδομένα και τα οποία βοηθούν στην πρόγνωση του καιρού αλλά και στην πληροφοριοδότηση για τον καιρό στην περιοχή μας. Τα δεδομένα τα επεξεργάζεστε εσείς στο σχολείο, οι μαθητές? Όχι εμείς οι μαθητές, ωστόσο οι καθηγητές αναλαμβάνουν αυτό το κομμάτι και μπορούν να επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα, τα οποία όπως είπα εν τέλει θα πάνε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Τα δεδομένα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, Μπουγά School, και στο ΜΕΤΕΟ. Εδώ έχουμε την κονστόλα όπου μεταφέρονται όλα τα στοιχεία από την ταράτσα και τον σταθμό, τα οποία αργότερα περνούνται στον υπολογιστή, ο οποίος τα μεταφέρει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, το οποίο τα επεξεργάζεται αργότερα για τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Τώρα αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε στην οθόνη? Εδώ πέρα βλέπουμε σε κάποια σχεδιαγράμματα όλα αυτά που μπορεί να μετρήσει ο σταθμός μας, όπως η ταχύτητα του ανέμου, η θερμοκρασία, το βαρομετρικό, και η βροχή αν υπάρχει, οι ακτινοβολίες UV, άρα είναι πάρα πολλά. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο σταθμός αυτός ωφελεί τόσο τους μαθητές του σχολείου μας όσο και ολόκληρη την κοινωνία. Αρχικά οι μαθητές μπορούν να επισκεφτούν όποια στιγμή θέλουν με τη συνοδεία των καθηγητών τους τον σταθμό αυτό και να δουν από κοντά τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για να προβλέψουμε και να δούμε τον καιρό. Επίσης, η κοινωνία μας στην Καλαμάτα είναι αγροτική, οπότε μπορεί να ωφεληθεί πάρα πολύ, καθώς με τη βοήθεια του κινητού του ένας άνθρωπος ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρικής συσκευής μπορεί με την ευκολία από το σπίτι του να ελέγξει το καιρό. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος από το σπίτι του θα δει την υγρασία που επικρατεί έξω, αν υπάρχουν συχνές βροχοπτώσεις ή όχι, τον άνεμο, έτσι θα μπορέσει να οργανωθεί καλύτερα και να έχει πιο αποτελεσματική δουλειά στο δικό του κομμάτι γης που θα ήθελε να καλλιεργήσει. Έτσι λοιπόν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ακριβή δεδομένα και φυσικά οι μαθητές να μάθουν πώς τελικά μπορεί να μετρηθεί ο καιρός. Η εγκατάσταση και λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού ήταν άλλη μια πρωτοβουλία εδώ του σχολείου. Ο μετεωρολογικός σταθμός είναι συνδεδεμένος με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Είναι δηλαδή στους μετεωρολογικούς σταθμούς που χρησιμοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο για να παρατηρεί τον καιρό σε όλη την Ελλάδα και εντάσσονται σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, το οποίο δίκτυο βοηθάει στην πρόγνωση του καιρού. Γιατί η παρατήρηση του καιρού οδηγεί και στη σωστή πρόγνωση του καιρού. Στη Μεσσηνία υπάρχει αντίστοιχο σχολείο που να έχει μετεωρολογικό σταθμό? Στη Μεσσηνία δεν υπάρχει αντίστοιχο σχολείο. Υπάρχουν άλλοι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί, ο ένας στο Ναυτικό Όμιλο και ο άλλος στους Αγίους Ταξιάρχες. Στο κέντρο. Στο κέντρο. Ναι. Οπότε είναι τρεις οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Ο δικός μας μετεωρολογικός σταθμός λέγεται Καλαμάτα West. Η διαφορά σε σχέση με τους άλλους είναι ότι ο δικός μας μετεωρολογικός σταθμός εδώ βρίσκεται στον χώρο του σχολείου, ο οποίος χώρος του σχολείου είναι μια αγροτική περιοχή με πρώιμες καλλιέργειες, επομένως οι οποίες υποφέρουν από τη ρήψη πάγου, ιδιαίτερα το χειμώνα. Επομένως, οι αγρότες περιοχής μπορούν μέσω μιας φορητής συσκευής, ενός κινητού, να βλέπουν ανά 10 λεπτά την αλλαγή του καιρού και έτσι να μπορούν να επέμβουν προκειμένου να σώσουν τις καλλιέργειές τους. Τον Απρίλιο θα έρθει από το αστεροσκοπείο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διοργανώνει ένα πρόγραμμα που λέγεται με τον κύριο Κολέτσι, που λέγεται «Περί ανέμων και υδάτων», που εισάγει τα παιδιά στη μετεωρολογία. Οπότε τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου θα συμμετάσχουμε σε αυτό το πρόγραμμα και φιλοδοξούμε ότι θα δημιουργήσουμε και μια πιο μεγάλη ομάδα που θα ασχολείται με τη μετεωρολογία. Μελλοντικούς μετεωρολόγους, επομένως. Ελπίζουμε.